Τελικά, κύριε Υπουργέ, φέρατε το επίμαχο νομοσχέδιο αφού πέρασε από 1000 κύματα στην κυριολεξία. Πριν φτάσει, πριν κατατεθεί στη Βουλή, είχε βάει κράξιμο, όπως λέει ο λαός, από ναυτεργατικά σωματεία που ζητούσαν και ζητούν την απόσυρσή του, αλλά και από ενώσεις προσωπικού λιμενικού σώματος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών, που έκφραζαν την αντίθεσή τους στο νέο συνδικαλιστικό νόμο έκτρωμα που προωθούσατε για το λιμενικό σώμα. Πρόκληση πραγματική. Όχι μόνο γιατί δεν έγινε καμιά διαβούλευση, αλλά γιατί στην κυριολεξία καταργούσατε στοιχειώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο λιμενικό σώμα, φτάνοντας στο σημείο να ορίζετε 18 πρωτοβάθμιες ενώσεις των λιμενικών σε όλη την Ελλάδα, επιβάλλοντας ποια ομοσπονδία θα εκπροσωπεί τους λιμενικούς, ποιοι θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε και άλλα τερατουργήματα. Και τα αναφέρω για να μην ξεχαστούν. Ο αυταρχισμός όλο του το μεγαλείο. Ευτυχώς το πήρατε πίσω. Ήτανε τόσο μεγάλη η κατακραυγή. Μην ξανασκεφτείτε να το ξαναφέρετε. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σας πληροφορώ ότι πολλά συνδικάτα είχαν ενημερωθεί για αυτή την προκλητική παρέμβαση στον 1264 του 82, γιατί μπορεί να ξεκίναγε από τους εργαζόμενους στο λιμενικό σώμα, αλλά δεν αφορά στενά μόνο αυτούς, αλλά όλους τους εργαζόμενους συνολικά, γιατί μπορεί να επεκταθεί. Αυτό ανησυχούσαν, χτυπώντας, ποδοπατώντας βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα που υπάρχουν και που με αγώνες κατακτήθηκαν και δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή. Όμως και με την απόσυρση αυτών των διατάξεων παραμένει ένα αντεργατικό νομοσχέδιο. Φυσικά συνεχίζεται με την ίδια συνταγή να φέρνετε πρόσθετα θέματα και άρθρα που δεν υπήρχαν στη διαβούλευση και μετά με super fast διαδικασία να τα προωθείτε για να ψηφιστεί τη βδομάδα της Σταύρωσης. Ο κύριος στόχος αυτού του αντεργατικού σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των πλειοκτητών, των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, στα τουριστικά ημερόπλια, την κρουαζιέρα και στα λιμάνια της χώρας. Πάντα σε βάρος των ναυτεργατών και της ναυσοπλοείας που τέθηκαν, αν θέλετε, και κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο και χαρακτηριστικό του αντεργατικού νομοσχεδίου? Είναι η επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού 3577 του 1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η κατάργηση του καμποτάζ και στον κλάδο των πλοίων αναψυχής, ως συνέχεια των αντεργατικών νόμων που προηγήθηκαν από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα λοιπόν προνόμια και φορολογικές απαλλαγές για τους εφοπλιστές στο κεφάλαιο και απ' την άλλη σαρωτικές αλλαγές στους όρους αμοιβής, κοινωνικής ασφάλισης, συνθήκες εργασίας, αφού νομιμοποιείται χιλιάδες σκάφη χωρίς οργανικές συνθέσεις, ενισχύοντας την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης. Έτσι θέτεται σε αυξημένους κινδύνους τους επιβάτες, τους ναυτεργάτες, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος στη θάλασσα. Και όλα για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι επιπτώσεις θα εκφραστούν με αύξηση της ανεργίας, διόγκωση των ελλειμμάτων του ΝΑΤ ΕΦΚΑ τώρα, με τραγικές συνέπειες στην κοινωνικο-ασφαλιστική προστασία για τους ναυτεργάτες εργαζόμενους συνταξιούχους. Ήδη από το πρώτο άρθρο αυτού του νομοσχεδίου γίνεται διαχωρισμός των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά, στο άρθρο με τους ορισμούς ορίζεται στις διάφορες κατηγορίες λοιπό, αλλά και βοηθητικό προσωπικό. Τι ορίζεται ως λοιπό προσωπικό? Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον πλειοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πλοίαρχο για την εξυπηρέτηση των επιβατών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία εφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Είναι ο ορισμός που δίνεται. Ενώ ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται ότι είναι
οι εργαζόμενοι σε πλοία αναψυχής, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και του πληρώματος. Και όμως, αν ανατρέξουμε στο άρθρο 8 του προηγούμενου νόμου, του 4256 του 2014, στη στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, δεν υπάρχει ο παραπάνω διαχωρισμός των εργαζομένων σε λοιπό προσωπικό και βοηθητικό προσωπικό. Μάλιστα, ορίζεται ότι πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και 24 μέτρα και επίσης πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να αναυτολογούν πλήρωμα το οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζεται στο ΝΑΤ που υπήρχε τότε το 2014. Βλέπετε δηλαδή πώς γίνεται η αλλαγή προς το χειρότερο. Όμως αυτή είναι η στρατηγική επιδίωξη των εφοπλιστών στα πλοία αναψυχής, στα ημερόπλια τουριστικά στην κρουαζιέρα. Οι ναυτεργάτες γενικών υπηρεσιών, μάγειρες, τροφοδότες, θαλαμιμπόλοι και άλλοι, δεν χαρακτηρίζονται μέλη της οργανικής σύνθεσης των καραβιών. Ναυτεργάτες χωρίς συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και η μισθοδοσία τους πολλές φορές καλύπτεται από τα φιλοδορήματα των επιβατών. Η μισθή πείνας με 310 ώρες δουλειάς το μήνα. Συμβάσεις του ITF, ποινιό, που αποτελεί για τους εφοπλιστές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των άλλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Πρότυπο για το διεθνή ανταγωνισμό των Ελλήνων εφοπλιστών. Η κερδοφορία τους, λοιπόν, μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών. Βέβαια, να πω ότι το νομοσχέδιο κωδικοποιεί ό,τι μέχρι τώρα έχει περάσει από διάσπαρτες τροπολογίες, πάντα υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Γι' αυτό και το βασικό του σημείο είναι η άρση του καμποτάζ για 21 μέρες το χρόνο για γιότ και μέγα γιότ υποξένη σημαία, ευρωπαϊκή και μη, με μήκος άνω των 35 μέτρων. Μιλάω για το άρθρο 8. Και είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επαγγελματιών του κλάδου. Εξάλλου λέγεται και γράφεται ότι το 2022 αναμένεται να δραστηριοποιηθεί το 100% του παγκόσμιου στόλου κρουαζιέρας και ότι στην Ελλάδα αναμένεται εντυπωσιακή άνοδο στον αριθμό πλοίων και εταιριών που θα χρησιμοποιούν τα λιμάνια μας για την έναρξη των κρουαζιερών τους, προσεγγίζοντας ταυτόχρονα σε πολλά ελληνικά λιμάνια. Η κυβέρνηση μπορεί να υποστηρίζει ότι βελτιώνει το σύνολο όλης της νομοθεσίας και του πλαισίου λειτουργίας του κλάδου των σκαφών αναψυχής και ανοίγει την αγορά σε σκάφη άνω των 35 μέτρων για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ότι στόχος του Υπουργείου είναι η αύξηση των άμεσων και έμεσων κρατικών εσόδων και τη ζήτηση των Ελλήνων και Ευρωπαίων ναυτικών με ταυτόχρονη καταπολέμηση των παράνομων αυλώσεων. Δεν λέτε όλη την αλήθεια, συσκοτίζετε. Ότι προχωράτε πολύ γρήγορα αυτά που είχατε προγραμματίσει, αφού οι εξελίξεις με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, από την εισβολή της Ρωσίας, έχουν δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές ως προς την τουριστική κίνηση, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και κυρίως στην περιοχή της Τουρκίας και του Αιγαίου. Αφού μεγάλες εταιρείες του κλάδου ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Βαλτική και από τη Μαύρη Θάλασσα, ήδη έχουν φύγει, και εσείς ανοίγετε τις αγκάλες σας και υποκλίνεστε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τους για εξασφαλισμένη κερδοφορία, όχι όμως για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ναυτικών. Εξάλλου, με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συναντιέστε εσείς και ο κύριος Πρωθυπουργός για να ικανοποιήσετε απαιτήσεις τους, όχι όμως για τους ναυτεργάτες που μαστίζονται από την ακρίβεια όπως και τα άλλα λαϊκά στρώματα με μισθούς πείνας, όταν ο πληθωρισμός τρέχει κοντά με 9%. Και δεν σταματάτε εδώ, αλλά φέρνετε και το κεφάλαιο για απλούστευση πλαισίου λειτουργίας στα τουριστικά λιμάνια, αλλά και προκλητικά και σκανδαλωδώς
νομιμοποιείται ακόμα και παρατυπίες που έχουν γίνει για να εξυπηρετηθούν μεγαλοκαρχαρίες στην κερδοφορία και στις καταπατήσεις τους. Και τους δίνεται και επιπλέον προνόμια, αλλά και αλλαγές στους συντελεστές δόμησης και στην αλλαγή χρήσης γης, νομιμοποιώντας αυθαιρεσίες και άλλα πολλά. Φτιάχνετε τους νόμους στα μέτρα τους και όταν τους καταπατούν, τους νομιμοποιείτε. Αυτή είναι η ταξική πολιτική σας. Κυνηγάτε όμως τους κουλουράδες και τους Γιάννη Αγιάννηδες. Όμως και για την άρση του καμποτάζ υπάρχουν ενστάσεις από τους μικρότερους παίκτες με ελληνική σημαία. Προβάλλουν ενστάσεις εστιάζοντας ότι τώρα που αυξήθηκαν οι αποδόσεις του γιότινγκ λόγω πανδημίας, αντί να στηρίξετε αυτούς που διατηρούν την ελληνική σημαία στα σκάφη τους, τους υπονομεύετε. Τη στιγμή που έχει η Ελλάδα κλιματολογικά και μορφολογικά πλεονεκτήματα, πολυνησία, φιλικές θάλασσες, χώρες υφάλους, έλλειψη παλιριών, καταιγίδων και εχθρική ζωή στη θάλασσα και αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρες του γιότινγκ, δεν προστατεύεται αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας. Εδώ δεν τα απολαμβάνουν ούτε οι εργαζόμενοι με τη αύξηση της φτώχειας. Ακόμα σας καταλογίζουν ότι στην ουσία προτρέπεται τα σκάφη με ελληνική σημαία να αλλάξουν σε ξένη, αφού με ξένη σημαία θα απολαμβάνουν πολύ πιο ευνοϊκούς χαλαρούς όρους εποπτείας, τελέχωσης και λειτουργίας για να παραμένουν ανταγωνιστικά και έτσι απειλούνται θέσεις εργασίας ναυτικών στελεχών που εργάζονται και φορολογούνται στην Ελλάδα. Επίσης, ότι επιτρέπεται μεταξύ άλλων τη λειτουργία offshore εταιριών στο ελληνικό ιότικ, ενώ θα έπρεπε να ισχύει η διαφάνεια και να μην επιτρέπεται τις εμπορικές συναλλαγές για τη μίσθωση σκαφών αναψυχής με εταιρείες των οποίων ο βασικός ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Και να λέμε και την αλήθεια, αυτό ισχύει γενικότερα στο καπιταλιστικό σύστημα. Λένε και κατά τ' άλλα κυνηγάτε τη φορολογία στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Λένε και άλλα που δείχνει τον ανταγωνισμό, αλλά και τη συγκεντροποίηση που προωθείτε. Σε ό,τι αφορά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του λιμενικού σώματος και ειδικά για τις μεταθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Προεδρικό Διάταγμα Μεταθέσεων το 11 του 21, αποτελεί ένα συνοθήλευμα διατάξεων που πατάνε σε δύο νόμους. Τον έναν του ΣΥΡΙΖΑ, το 4504 του 2017, και ο άλλος της σημερινής κυβέρνησης, το 4676 του 2020. Οι αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος είχε σαν αποτέλεσμα το συγκεκριμένο νομοθέτημα να μην είναι εφαρμόσιμο. Δεν είναι τυχαίο πως από την ημέρα εφαρμογής του και για δύο χρονιές δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν μεταθέσεις λιμενικών. Αλλά από ό,τι ξέρουμε και οι τελευταίες εργασίες των συμβουλίων σταμάτησαν και δεν ολοκληρώθηκαν. Αφού το υπάρχον καθεστώς έχει οδηγήσει τα μέλη του Συμβουλίου Μεταθέσεων σε αδιέξοδο, καθώς θα έπρεπε να μετατεθεί το μισό λιμενικό σώμα. Πιστεύω ότι τέτοιο πράγμα δεν το θέλετε. Και τι αναδεικνύει, ότι μάλλον χρειάζεται κατάργηση όλων των διατάξεων των νόμων και του ΣΥΡΙΖΑ και το δικό σας και κατ' επέκταση και του Προεδρικού Διατάγματος. Συνεπώς χρειάζεται μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο, λίγους μήνες, ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα Μεταθέσεων σαν αποτέλεσμα συνεργασίας με τους συνδικαλιστικούς φορείς, τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, και αυτό είναι και έτοιμα. Πιστεύω ότι θα τα ακούσουμε και από τους φορείς και αυτό είναι λογικό. Αλλά και στο θέμα διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλήπων φορτίων από φορείς διαχείρισης λιμένων. Εδώ ξεδιπλώνεται η υποκρισία και η σκοπιμότητα σε όλο το μεγαλείο. Είναι γνωστή η παρανομία στον ΟΛΠ για τα περιβόητα χρυσοφόρα απόβλητα πλοίων κλπ. Κόντρα ακόμα και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον 352 του 2017. Και η παράταση δράσης του μονοπωλίου εξασφαλίζει τρελά κέρδη, όταν την ίδια στιγμή η κοροϊδία στους εργαζόμενους της Κόσκο πάει σύννεφο. Σήμερα έχει νεκρώσει το λιμάνι του Πειραιά, στην Μπροβλήτα 2 και 3. Καθολική και μαζική η απεργία τους. Εδώ και 5 μήνες αρνείται το κινέζικο μονοπόλιο να δώσει συγκεκριμένη απάντηση για την υποδιαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν έχει υλοποιήσει τη δέσμευσή της για λειτουργία της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Δεν έχει φτιάξει καν το καπάκι Γερανού, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο λιμενεργάτης Δαγκλής τον Οκτώβριο του 2021. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους συνολικά, εμείς καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο σαν βαθιά αντεργατικό και άδικο για τους ναυτικούς, τους λιμενικούς και τα συμφέροντα του λαού. Ευνοεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο και τους μεγαλοεπιχειρηματίες και μόνο. Για τα συμφέροντα αυτό νομοθετείται. Γι' αυτό και τόσες πολλές υπουργικές αποφάσεις, χωρίς έλεγχο και διαφάνεια, εκτός Βουλής, ζητάτε ουσιαστικά λευκή επιταγή, εμείς δεν σας τη δίνουμε, απλά καταψηφίζουμε και αναλυτικότερα τη Δευτέρα για τα άρθρα. Ευχαριστώ.